μη μπαίνουν τα κέρδη κάποιων λίγων, κοιμίζεστε από εγώ κάποιων λίγων πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Με αντιπλημμυρικά έργα, με έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και για την αντιπυρική και την αντιπλημμυρική και την αντισμική προστασία. Συνεχίζουμε την αλληλεγγύη, γιατί φαίνεται ότι αυτό το κράτος μας αφήνει μόνους μας, μόνο λαό σώζει το λαό. Υπάρχουν παλέτες νερό, οι οποίες θα διατίθονται μέσω των σωματείων από το μεταξουργείο. Όποια οικογένεια ξέρουμε σωματείου που είναι συνάδελφοι που ανήκουν στα σωματεία, αλλά οποιοδήποτε υπάρχει σε οποιαδήποτε γειτονιά, έρχεται στο μεταξουργείο, το δηλώνει και οργανώνουμε τη μεταφορά νερών, εξάδων και παλέτων όπου χρειάζεται και υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Επίσης, καθημερινά 9 με 12 το πρωί και 5 με 8 στο μεταξουργείο συγκεντρώνουμε και άλλα είδη, γιατί οι γειτονιές που έχουν λασποθεί μέχρι και το 1 μέτρο έχουν πολλές ανάγκες σε τρόφιμα, σε προσωπικά είδη υγιεινής, τρόφιμα, ξηρά τροφή, φρυγανιές, άλλα τέτοια είδη, ξηρά τροφή, αλλά και είδη ατομικής υγιεινής, χαρτικά κτλ. Τα οποία χρειάζονται και βέβαια ρούχα, σεντόνια, ό,τι μπορούμε να διαθέσουμε ο καθένας. Κάνουμε κάλεσμα στα σωματεία μας, πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι στα σωματεία με όποιον πρόσφορο τρόπο έχουμε, ότι τα σωματεία, οι συνδικαλιστές, το κίνημα είναι εδώ, θα βγούμε μπροστά, θα διεκδικήσουμε, θα απαιτήσουμε και το δίκαιο μας θα γίνει πράξη.